Σήμερα έχουμε την πέμπτη ελληνική σύναξη και παράλληλα έχουμε και το πρώτο μας αγώνα. Ο πρώτος αγώνας που γίνεται στην περιοχή της Αχαΐας και έχει να κάνει με το trial 4x4. Είναι μια προσπάθεια της δέσης για πρώτη φορά και έχουμε προσπαθήσει, πιστέψτε μας, πάρα πολύ, γιατί αντιμετωπίσαμε τις μέρες που προηγήθηκαν αρκετά εμπόδια μέχρι τέλος πάντων να τα φέρουμε εις πέρας. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στους χορηγούς μας που για άλλη μια φορά μας βοηθούν και μας στηρίζουν οικονομικά. Είναι ο Κουνάβης, ο Βασίλειος και εσύ, ο Μικρον Έψιλο, με συστήματα αλουμινίου. Είναι η Μίλη και Πεντού. Είναι η επιχείρηση 4x4 Extreme του Βαγγέλη του Τσούκα. Είναι το κατάστημα Extract των αδερφών Πάρλου με τις βελτιώσεις σε αυτοκίνητα 4x4. Είναι η προσωπία της Σουβαρού και της Daihatsu της Μιλονάκο ΣΕΠΕ. Είναι το κατάστημα αξεσουάρ από τη Θεσσαλονίκη California Club. Είναι η Βιομετάλ, η εταιρεία παραγωγή τραπεζοειδών χαλιβοφυλάκων. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Είναι η Προκόμη Κατασκευαστική. Είναι η εταιρεία Θόδωρος Κούλης και Σίλα Μικρονέψιλα, πρόσωπος της Suzuki στην Αχαΐα. Είναι η εταιρεία του Νίκου Γουλιάμι που έχει εμπορία και επεξεργασία κρυστάλλων τζαμιών, και από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιους αγωγούς που μας βοήθησαν αφιλετευδώς, όπως είναι ο Ανδρέας Αβραμόπουλος Παδαμόπουλος, συγγνώμη, τα ηχητικά του επαγγελματικά συστήματα ήλιου, εικόνας και φωτισμού. Είναι η τηλεόραση του Super B. Είναι φυσικά ο ΝΑΠ του Δήμου Πατρέων. Η ελληνική μας διάσταση, η οποία είναι κάθε φορά μαζί μας, και το Ράδιο Γάμα, το οποίο σαν χορηγός επικοινωνίας προβάλλει και αυτόν τον αγώνα. Επίσης να σημειώσω τον Φραγκισκάτο, τον Μάκη, με την εκτυπωτική. Να σας εξηγήσω λίγο την διαδικασία, για όσους δεν έχουν ξανατρέξει. Έρχονται καταρχήν στην K1, οι ζυγοί, οι αριθμοί θα πάνε στη μία μεριά, η μονή στην άλλη. Και αντίθετα. Οι λιπικές είναι 2, είναι 2 κομμάτια δηλαδή που πρέπει να τα περάσετε με σωτική επιτυχία. Έρχεστε στον χώρο της εκκίνησης, παίρνετε εντολή από τον αφέτη που θα είναι εκεί πέρα για να ξεκινήσετε. Σε όλη την διαδικασία, σε όποιο μασαλάκι χτυπήσετε, χρεώνεστε με ποινή από τις κριτές. Αν επίσης κάτι κόβεστε ή σας κινήσει πιο πίσω το αυτοκίνητο, επίσης χρεώνεστε ποινή. Και το τελευταίο και το πολύ σημαντικό, έχετε συγκεκριμένο χρόνο για να ολοκληρώσετε τη διαδρομή. Ελπίζω να έχετε ένα καλό αγώνα. Μιλάω για τους οδηγούς οι οποίοι συμμετέχουν για πρώτη φορά και τους λιγότερους έμπειρους, τέλος πάντων. Επειδή υπάρχουν βαθιά ποινή σε περίπτωση που φτάσει τη σειρά σας, παραδείγματος χάρη σε κάποια ένα πρώτο εμπόδιο που θα τρέξουμε τα μονά νούμερα, θα πρέπει λοιπόν να είστε έτοιμοι το 1, το 3, το 5, το 7 στη σειρά. Να μην κληρωθεί την ποινή γιατί δεν έχετε καθυστερήσει. Αμέσως μετά το τέλος του εμπόδιου ξαναπαίνουμε στο ΝΑΤΙΠΕΜΕ, ώστε να είστε έτοιμοι για το δεύτερο εμπόδιο που θα πάρει τα μονά εν συνεχεία. Και αντιστοίχως και τα σιγά. Ξεκίνησε τον Λάντα, πέρασε την πρώτη πόρτα. Σιγά σιγά και προσεκτικά, μέχρι τρεις δεν θα επανέλθει κανένα πάνω. Μια χαρά πάλι, καλαρός και άνετρος. Τα παιδιά των Αράκη θα έχουν κάνει πολύ προπόνηση. Τρέχουν πολλούς αγώνες κάθε χρόνο, είναι έμπειροι. Εδώ θα πάρει μια όπιστερ, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Αν δεν κάνω λάθος με εκείνο βαθμί. Και τερματίζει. Ένα χειροκρότημα, δηλαδή δεν το παρακολουθήσαμε. Για να ξέρω τι κάνω. Τάσο, μπαίνεις μέσα. Ναι, ναι.
Τι είδες? Και μία εδώ σε μένα. Καλώς. Εντάξει, μας άρεσε. Θα αφήσουμε το μπάκετ και θα πιάσουμε τα ψηλά. Θα πάει αυτό, ήτανε. Άντε, άντε. Αυτή τη στιγμή μέσα βλέπω τον Κώστα τον Πυρπίνη, ένα από τα μία της λέσης μας, ο οποίος επιχειρεί με ένα σαμουράι. Έφαγε ένα μασαλάκι. Δύο μασαλάκι. Ναι, παιδιά, να είμαστε λίγο ευαίσθητοι, ειδικά τα παιδάκια τα οποία δεν το καταλαβαίνουν. Χρειάζεται λίγα και προσοχή. Ωραίος ο Κώστας, χαλαρός, μεθοδικός. Έτσι, μπράβο. Βέβαια, για να λέμε τα αλήθεια, τα σαμουράι έχουν. Για να δούμε εδώ στο κατήφορο τι κάνει ο Άγης. Και απέναντι στα βουνά βλέπω τον Μίτσο τον Αλευρή με τον κιτάρα, το οποίο έχει μετρήσει απίστευτα. Έχουμε μπατζέρο, αλλά αυτά ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε όλα. Ο Άγης, Άγκη ο πρώτος του αγώνας, τα πήγε μια χαρά. Ο Μίτσος δεν πήγε όπως ήταν εκεί πέρα. Και παλεύει. Έπειρος ο Δημήτρης. Στο μπακ του, παίγει με τον Φερόζα του, ο Σφερόζας. Τα παίρνει όλα πάνω του. Δεν τρέχει τίποτα, ένα μασαλάκι. Μάχημος κι αυτός. Έχει το Φερόζα να κάνει και σουρωτήρι. Ωραίος. Έχει εγχώρημα. Δεν πειράζει, την κατάφερε. Έχουμε και λασπούλα, τα έχουμε όλα. Δεν τρέχει τίποτα. Μία όμπισε για το Σπύρο. Το στραπούλιξε λιγάκι, τσίπησε και ένα πασαλάκι. Υγεία, Σπύρο. Και με άλμα ο Σπύρος γέννησε. Άρα το νούμερο 18, μία όμπιστε. Εγώ και εδώ ξεκίσαμε, καλαρά.